Ο αστροφυσικός Διονύσης Σιμόπουλος και ο ακαδημαϊκός Γιώργος Δάσιος τιμήθηκαν με το παράσημο του Αργυρού Φοίνικα για τις διακεκριμένες και εξέχουσες υπηρεσίες που προσέφεραν στην προσκοπική κίνηση και την κοινωνία. Οι δύο σπουδαίοι επιστήμονες υπήρξαν στα παιδικά και εφηβικά τους χρόνια, τις δεκαετίες του 50 και του 60, πρόσκοποι στην Πάτρα. Ο Διονύσης Σιμόπουλος, μάλιστα, για πρώτη φορά είδε το φεγγάρι μέσα από τηλεσκόπιο σε προσκοπική εκδρομή. Στο πρόσωπό μας τιμούνται αυτοί που μας έφτασαν εδώ. Οι βαθμοφόροι μας και οι αδερφοί μας πρόσκοποι με τους οποίους παίξαμε, προμνημονεύτομαι τον φυσικά, το προσκοπικό παιχνίδι. Θα μπορούσα να μιλάω επί ώρες, αλλά μη φοβάστε. Αυτό το παλιό και ωραίο παρελθόν που ζήσαμε μαζί, ζει στην καρδιά μας, όλων όσων περάσαμε τα χρόνια αυτά. Ξεχωριστή ήταν η συγκίνηση και για τον Γιόνι, όπως είναι το προσκοπικό όνομα του Γιώργου Δάσιου. Πήρα από τον προσκοπισμό και όπως φαίνεται ακόμη παίρνω πολύ περισσότερα από όσα έδωσα. Ευχαριστώ λοιπόν το σώμα για την καταγραφή ακόμα μιας προσκοπικής ανάμνησης. Ευχαριστώ την Αχάια Κλάους που είχε διαχρονικά μια ανοιχτή αγκαλιά για τους προσκόπους της Πάτρας. Και ακόμα ευχαριστώ ιδιαίτερα τα μέλη των παλαιών προσκόπων, της ομάδας μου δηλαδή, για την οργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Οι επιστήμονες που κατέκτησαν την κορυφή της επιστημονικής γνώσης στα ακαδημαϊκά τους αντικείμενα και αξιώθηκαν ως πολίτες είναι κοινωνικά αναγνωρισμένοι και τιμήθηκαν για τις διακεκριμένες και εξέχουσες υπηρεσίες που προσέφεραν στον προσκοπισμό. Αυτοί οι δύο άνθρωποι, οι οποίοι από σήμερα ανήκουν στον κύκλο των Φοινίκων, οι οποίοι αποδέχθηκαν και είναι μεγάλη τιμή για τους ομιλών προσκόπων να τιμηθούν από εμάς με το Φοίνικα, είναι αυτοί που πραγματικά δικαιώνουν τη ρίση του Μπέιν Πάου και διευθύντη μας. Και οι δύο άνθρωποι αφήνουν αυτόν τον κόσμο καλύτερο θα τον αφήσουν από ό,τι τον βρήκαν. Η αίθουσα της Αχάια Κλάους, όπου έγινε η εκδήλωση, ήταν κατάμεστη από κόσμο και από προσκόπους όλων των ηλικιών. Από παλαιούς προσκόπους μέχρι τα λυκόπουλα, που έσπευσαν να συγχαρούν τους δύο εκλεκτούς επιστήμονες που τίμησαν στο έπακρο τον προσκοπισμό.